ψεύσει τους διοργανωτές του πρώτου goalkeeper camp 2020. Θέλω να τονίσω ότι η ΕΠΣ πάντα είναι και θα είναι αρρωγός σε κάθε προσπάθεια αναβάθμισης του ηλιακού ποδοσφαίρου, σε κάθε προσπάθεια εκπαίδευσης των νεαρών ποδοσφαιριστών. Άρα χαίρομαι ιδιαίτερα για την πρωτοβουλία που πήραν οι τρεις τερματοφύλακες, οι αδερφοί Λαδά και ο Ανδρέας Αντωνόπουλος, με την καθοδήγηση του συντονιστή του κυρίου Παναγούτσου, ώστε να γίνει αυτό το ΚΑΜΠ που είναι πρωτοποριακό για την Ηλία. Επίσης είναι και η πρώτη ουσιαστικά αθλητική επίσημη εκδήλωση μετά τον κορονοϊό. Εύχομαι λοιπόν να συνεχιστούν όλες οι αθλητικές εκδηλώσεις και στην Ηλία αλλά και πανελλήνια, να απαλλαγούμε όσο το δυνατόν πιο σύντομα από τις επιπτώσεις του COVID-19, ώστε να μπορέσουμε να ασχοληθούμε όλοι με αυτό που αγαπάμε, με το ποδόσφαιρο. Θέλω να σας ευχαριστήσω και εγώ με τη σειρά μου για τη σημερινή παρουσία, για να ενημερώσουμε κάποια πράγματα για το πρώτο goalkeeper cup 2020. Μια διοργάνωση που πήρε σάρκα και οστά σαν σκέψη αρχικά των τριών παιδιών εδώ και ένα χρόνο. Και μέσα στον κορονοϊό, μιας και βρεθήκαμε όλοι μαζί και προπονούμασταν με διάφορους τρόπους, θέσαμε αυτή τη σκέψη. Τους είπα ότι για να προχωρήσει κάτι πλέον στο σύγχρονο ποδόσφαιρο και στον αθλητισμό, θέλει οργάνωση, θέλει οντότητα και τεχνική κατάρτιση. Αυτά τα τρία πράγματα. Αν αυτά τα τρία πράγματα παντρευτούν, μπορεί να βγει κάτι πάρα πολύ καλό. Σχεδιάστηκε λοιπόν όλη αυτή η διοργάνωση εδώ και 2-2,5 μήνες περίπου. Πιστεύω ότι έχουμε φτάσει σε ένα σημείο πάρα πολύ καλό και είναι κάτι πρωτοποριακό, με την έννοια ότι ουσιαστικά αυτό που θα παρουσιάσουμε θα είναι μια προσομοίωση μιας επαγγελματικής προπόνησης πάνω στην κατάρτιση για τη θέση του τερματοφύλακα και ταυτόχρονα θα μοιάζει με μια προετοιμασία αθλητικού σωματείου, έχοντας όλες τις υποστηρίξεις προς τους αθλούμενους και όχι μόνο που πρέπει. Για παράδειγμα, εκτός από τους τρεις προπονητές, και τον ενημερώνω σήμερα για πρώτη φορά, έχουν επιλεγεί 7 ήλιοι τερματοφύλακες που αφήσαν το στίγμα τους να συμμετέχουν ένας κάθε ημέρα συνδράμοντας μαζί με τα παιδιά στην προπόνηση. Θα υπάρχει φυσιοθεραπευτής καθ' όλες τις ημέρες. Θα υπάρχει σίγουρα η παρουσία προπονητή τουλάχιστον κατόχου ΕΦΑΒΙΤΑ, που και αυτός θα ενημερώνει για τα ποδοσφαιρικά πράγματα τα παιδιά. Δηλαδή είναι μια πλήρης διοργάνωση με όλες τις υπόλοιπες παροχές, σωστή ενυδάτωση, ενημέρωση στο θεωρητικό τομέα από τους επιστήμονες, διατροφολόγο, ψυχολόγο, προπονητή αποκατάστασης και φυσιοθεραπευτή που θα ενημερώνει για όλα αυτά. Σίγουρα να πω ότι σας περιμένουμε όλους, να κάνω μια ανοιχτή πρόσκληση και σε όλους τους προπονητές του νομού Ηλίας και όχι μόνο, που θέλουν να περάσουν από τις 29 έως τις 5, τις 29 Ιουνίου στις 5 Ιουλίου, από ώρες περίπου 6 έως 9 στο γήπεδο του κυρίου Μελιτσόπουλου, στο ιδιόκτο χώρο, σε αυτόν τον πανέμορφο χώρο που επιλέχτηκε, να το πούμε και αυτό, με ένα βασικό κίνητρο, ότι εμείς είμαστε και 4 από τον πύργο. Όμως, στον αθλητισμό πλέον δεν πρέπει να κοιτάμε τοπικά κριτήρια. Επιλέξαμε αυτό το χώρο ώστε να καλυφθεί όλη η Ηλία και να είναι προσβάσιμος από όλους. Σε προπονητή, θέλω να συγχαρώ για αυτή την πρωτοβουλία που έκαναν τόσο ο κ. Παναγούτσος σαν υπεύθυνος της όλης εκδήλωσης, όσο και τους τρεις προπονητές τερματοφυλάκων, τους οποίους την χάνει να είχα από μικρούς αθλητές και αυτό με χαροποιεί ιδιαίτερα και δείχνει ότι κάτι πάει να γίνει στην Ηλία και ότι αυτά τα παιδιά από τη μικρή ηλικία ήδη προσπαθούν να κάνουν το παραπάνω βήμα. Με χαροποιεί ακόμα το γεγονός ότι είναι η πρώτη προσπάθεια μετά με αυτή την πανδημία που έτυχε, η πρώτη αθλητική προσπάθεια που γίνεται και είναι συνέχεια των διοργανώσεων και των προσπαθειών της Ένωσης επάνω στο αναπτυξιακό κομμάτι.
Θέλω να υπενθυμίσω ότι η Ένωση έχει λάβει τα τελευταία 5 χρόνια 4 αναπτυξιακά προγράμματα της ΕΠΟ και δίνει τη βαρύτητα την οποία δίνουμε. Να ευχαριστήσω τον κύριο Κουλούρη για την έψη Ηλίας και εσάς με τη σειρά μου που έχετε βοηθήσει για να υλοποιηθεί όλο αυτό. Εμείς περίπου ένα χρόνο πριν σχεδιάσαμε κάτι το οποίο όλη αυτή τη σεζόν που πέρασε προσπαθήσαμε να το υλοποιήσουμε. Και καταφέραμε να χτίσουμε κάτι το οποίο πιστεύω θα είναι κάτι πάρα πολύ καλό. Θα ήθελα να πω ότι όλο αυτό που χτίστηκε τώρα δεν είναι κάτι το οποίο θα είναι μόνο για μία φορά. Με τα παιδιά γνωριζόμαστε πολλά χρόνια και οι απόψεις μας είναι ίδιες, ταυτίζονται. Είναι πάρα πολύ καλό για τον τερματοφύλακα. Σας ευχαριστώ και πάλι και σας περιμένουμε όλους τη Δευτέρα να είστε μαζί μας. Αρχικά θέλω να ευχαριστήσουμε τη θερμή υποδοχή που είχαμε στα κρατεία της Εψηλίας. Δεύτερον, θέλω να ευχαριστήσουμε πολύ και θα σταθούμε σε αυτό το κομμάτι γιατί μας έκανε μεγάλη εντύπωση τους ενενεργούς και τους παλέμαχους τερματοφύλακες που έχουν περάσει στα τοπικά γήπεδα και το λιγότερο είναι να τους βραβεύσουμε και να τους θυμίσουμε αναγνωρίζοντας όλα αυτά που έχουν προσφέρει με ένα βραβείο. Λέψ, τους συναδέλφους που κάνουν όλη αυτή την προσπάθεια. Βασική φιλοσοφία του First Goal Keeper Camp είναι να δώσουμε το κίνητρο στα νέα παιδιά να αγαπήσουν τη θέση του τερματοφύλακα. Όπως ξέρετε είναι μια ιδιαίτερη θέση που αν δεν έχεις αυτό το μικρόβιο δεν μπορείς να παίξεις. Πέρα όμως από το να δώσουμε αυτό το κίνητρο, τον ενθουσιασμό που το έχουν ανάγκη οι μικροί τερματοφύλακες, βασική προϋπόθεση να δημιουργήσουμε όλο αυτό το camp είναι και στους πιο μεγάλους τερματοφύλακες όπου δεν είχαν τη δυνατότητα για τον άφακη λόγο να παίξουν εκτός Ηλίας σε ένα πιο επαγγελματικό. Ότι θα πληρεί όλες τις προδιαγραφές ώστε ένας μικρός τερματοφύλακας μέχρι και ένας μεγάλος τερματοφύλακας να βιώσει πώς είναι οι βασικές αρχές για να είσαι τερματοφύλακας. Αυτά θέλω να πω εγώ από τη μεριά μου και να σας ευχαριστήσω που παραπρεθήκατε και ελπίζω όλοι να βιώσουν μια εμπειρία η οποία να έχει συνέχεια, να μπουν οι βάσεις και να δώσουμε, όπως ξαναείπα στην αρχή, το κίνητρο στα νέα παιδιά, που είναι το πιο βασικό.